Στη ρωσική και ουκρανική αγορά έχουν ρίξει μεγάλο μέρος των προσδοκιών τους οι παράγοντες του τουρισμού και όχι μόνο, που βλέπουν το ενδιαφέρον να διευρύνεται σε τέτοιο βαθμό που να επιτρέπει να γίνονται σενάρια ότι φέτος δεν είναι άπιαστος ο στόχος οι επισκέπτες από τη Ρωσία να φτάσουν το 1 εκατομμύριο. Ο στόχος είναι για την χώρα το 1 εκατομμύριο Ρώσοι πολίτες. Η Κρήτη σε αυτό το επίπεδο και η Ανατολική, η Κρήτη ιδιαίτερα, έχει τη μερίδα του Λέοντος. Οι τουρίστες από τη Ρωσία που επισκέφθηκαν πέρυσι την Κρήτη ξεπέρασαν τις 358.000, καθιστώντας τους Ρώσους από τους πλέον δυναμικούς επισκέπτες του νησιού. Οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές από την χώρα αυτή, την τεράστια δυνατότητα. Πέρυσι, μόνο να πω και κλείνω, είχαμε 358.300 επισκέπτες στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μια αύξηση φέτος που είναι μπροστά μας θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ισχυρό είναι το κύμα και των Ουκρανών επισκεπτών που έχουν ήδη δείξει έντονο ενδιαφέρον για την Κρήτη ως προορισμό διακοπών. Η δυναμική είναι μεγαλύτερη στην Ουκρανία, που επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια χώρα με 50 εκατομμύρια. Και η Ουκρανία είναι πιο φιλική προς την Ελλάδα. Και υπάρχει και μια πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια του Κιέβου, που δεν είναι μια, είναι μια Ελλάδα. Δεν είναι μια απλή περιφέρεια, είναι μια Ελλάδα και κάτι παραπάνω. Με στόχο την ενδυνάμωση του τουρισμού και ενίσχυση του ρεύματος την ερχόμενη εβδομάδα, αποστολή από την Κρήτη θα βρεθεί στη Μόσχα στο πλαίσιο της έκθεσης που πραγματοποιείται με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Ευρυπίδη Κουκιαδάκη. Έχουμε κλείσει συναντήσεις με την Εκκλησία της Ρωσίας, γιατί δίνουμε ένα ιδιαίτερο βάρος στον θρησκευτικό τουρισμό, που φέρνει και ποιότητα, αλλά φέρνει και κόσμο πολύ.